Καλησπέρα κύριε Δέμπα, καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα μας, είστε καλά. Λοιπόν, καθώς από ό,τι φαίνεται έχει προκύψει ένα θέμα με επιχειρήσεις κύριοι, οι οποίοι λόγω της δημιουργίας τους, του ανοίγματός τους αν θέλετε καλύτερα, εντός του 2020 δεν θα λάβουν κάποια χρήματα από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σίγουρα γνωρίζετε κάτι παραπάνω εσείς για να μας το μεταφέρετε αυτό. Αρχικά κύριε Δέμπα, αναφορικά με το θέμα της Καβάλας και της επιχειρήσης της πόλης της Καβάλας, τι έχετε καταγράψει για το ρεπορτάζ μας? Κοιτάξτε, δυστυχώς βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στο 2020, δεχόμαστε καθημερινά το τελευταίο διάστημα τηλεφωνήματα αλλά και επικοινωνία με αυτούς τους επιχειρηματίες οι οποίοι δυστυχώς δεν βλέπουν να εντάσσονται σε κανένα πρόγραμμα στήριξης. Επιχειρήσεις δηλαδή οι οποίες δεν μπορούν να μπουν ούτε στην επιστρεπτέα ούτε στην μη επιστρεπτέα, οι οποίες τόλμησαν να κάνουν μία έστω μικρή επένδυση στις αρχές του 20 ή στα μέσα του 20. Και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας βλέπουμε ότι σήμερα δεν έχουν ουσιαστική βοήθεια και πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επαγγελματίες, οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν ούτε καν προς το ζήν. Έχουν επενδύσει, έχουν εξοδέψει δικιά τους χρήματα για να ανοίξουν ένα εμπορικό κατάστημα ή ένα χώρο εστίασης. Και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βλέπουμε ότι τα προγράμματα τα οποία ουσιαστικά θα τους δίνανε κάποια χρηματοδότηση δεν τους περιλαμβάνει μέσα σε αυτά τα προγράμματα. Και εδώ ακριβώς συζητάμε και με τον φίλο τον πρόεδρο της Δράμας, τον Στέφανο τον Γεωργιάδη, να δούμε έτσι κι αλλιώς τι έχουμε αναδείξει το ζήτημα, αλλά και με πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις πώς θα μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις σύντομα, άμεσα, να δούνε κάποια στήριξη. Ακριβώς, κύριε Δέμπα, και η αλήθεια είναι ότι όντως πρόκειται για μια αδικία από πλευράς των επαγγελματιών, διότι οι άνθρωποι ναι μεν έκαναν επένδυση για να βοηθήσουν και να στηρίξουν την οικονομία της χώρας εντός και μάλιστα του 2020, πόσο μάλιστα όταν είναι εντός του 20, εντός της χρονιάς του κορονοϊού πλέον, η οποία έχει γίνει πλέον ευρέω γνωστή, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια στήριξη από το κράτος ως προς αυτό οικονομικά, τουλάχιστον τώρα, λόγω και της ενίσχυσης που περιμένουν όλοι οι επαγγελματίες. Πόσες επιχειρήσεις είναι περίπου στην Καβάλα, αν έχετε μια εικόνα μερική? Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις μέσα στη χρονιά είναι αρκετές. Μάλιστα, έχω ζητήσει ήδη από το Μητρό του Γεμή να έχουμε την πλήρη εικόνα αυτών των επιχειρήσεων και σε ποιους κλάδους έχουν ξεκινήσει. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε και αυτό το στοιχείο. Και φυσικά θα έχουμε και ένα στοιχείο στο σύνολο αυτού του δεκαμήνου, πόσες επιχειρήσεις γενικά έχουν ανοίξει και πόσες έχουν κλείσει, για να βγάλουμε ίσως και ένα συμπέρασμα κατά πόσο ο κορονοϊός έχει επηρεάσει την επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη όμως. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Τι γίνεται στην Δράμα ως προς αυτό, επειδή εντοπίζεται στο σύνολο και της περιφέρειας το πρόβλημα αυτό και στο σύνολο της χώρας, θα προσθέσω εγώ. Ακριβώς, κοιτάξτε, πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λειτουργήσει ουσιαστικά από την 1η Ιανουαρίου του 2020 κάναν έναρξη εργασία στο Γενικό Εμπορικό Μητρό και αυτά τα στοιχεία τα έχουμε στην κατοχή μας. Αυτή τη στιγμή αδυνατούν να λάβουν τη στήριξη την οποία έχουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, διανύσαμε σχεδόν ένα χρόνο ήδη μέσα στο 2020 και αυτές οι επιχειρήσεις πραγματικά μόνο με δικές τους δυνάμεις προσπαθούν να κρατηθούν σε μια δύσκολη περίοδο. Νομίζω ότι μετά τη συμπλήρωση αυτού του διαστήματος, δηλαδή φτάσαμε το μήνα Νοέμβριο, θα πρέπει η πολιτεία να λειτουργήσει με γνώμονα ακριβώς τη στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τις διακρίνουμε, διότι κυρίως αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο τριτογενή τομέα, είναι κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στο εμπόριο ή στις υπηρεσίες. Αυτά είναι τα δικά μας στοιχεία. Αναμφισβήτητα, δεν μπορούμε να έχουμε οικονομικά στοιχεία συγκριτικά του 2019. Νομίζω όμως πρέπει να προκύψει ένα ευέλικτο πρόγραμμα ακριβώς για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι των επιχειρήσεων. Παρεπιπτόντως, να πω ότι αυτές αφορούν και κυρίως νέους ανθρώπους. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι αξιοποίησαν πιθανόν κάποιο μικρό πρόγραμμα να ξεκινήσουν μια διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης. Αυτό, αν μη τι άλλο, μας βάζει προς τον ευθυνό μας να στηρίξουμε αυτόν τον νέο τον κόσμο, αυτούς τους νέους ανθρώπους. Φυσικά, μπορούμε να ζητήσουμε περαιτέρω στοιχεία αρκεί να υπάρξει βούληση. Θεωρώ ότι μπορεί εύκολα να ελεγχθεί κάποιος για αυτό το χρονικό διάστημα. Και να σας πω ότι δεν είναι και πολλοί οι μήνες που λειτουργήσαν αυτές οι επιχειρήσεις για να έχουμε, ας το πούμε, την άρνηση να το κάνουμε. Ναι. Επομένως, νομίζω είναι αναφέρετο δικαίωμά τους και να αιτηθούν πρώτον και αυτό κάνουν,
Αλλά πρωτίστως πρέπει η πολιτεία να το δει και να εσκύψει, διότι είναι ένα πρόβλημα που σημαίνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργήσαν ήδη ένα χρόνο κλειστές σχεδόν. Αυτό ακριβώς. Ένα χρόνο ήδη κλειστές είναι και τους λένε ότι δεν μπορούμε να σας στηρίξουμε. Έτσι. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες που θα κάνετε και οι δύο πρόεδροι, φυσικά? Κοιτάξτε, ήδη τις κάνουμε. Να ξέρετε ένα πράγμα: τα επιμελητήρια και ο Μάρκος Οδέμπα στην Καβάλα, τόσο εγώ αλλά και όλα τα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι κινήσεις μας και οι ενέργειές μας είναι πολύ συγκεκριμένες προς τα αρμόδια Υπουργεία. Πέρα από την ανάδειξη δημόσια του θέματος, την οποία μου δίνετε το λόγο και απευθύνομαι στο κανάλι σας και ευχαριστώ γι' αυτό, να πω ότι οι πρώτες μας ενέργειες έχουν να κάνουν προς τα αρμόδια Υπουργεία και κυρίως προς το Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτά είναι οι δύο άμεσες κινήσεις οι οποίες γίναν ήδη. Προχωράμε από εκεί και πέρα και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος και με την ιδιότητα που έχω να θέσω το θέμα. Και επίσης να σας πω ότι αύριο θα το βάλουμε και με τον Μάρκο Τοδέμπα σε πλήρη συνεννόηση σε μια συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Σκυλακάκη. Μάλιστα. Για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Νομίζω ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή θα πρέπει να στηρίξει και αυτές τις επιχειρήσεις. Άμεσες ενέργειες λοιπόν. Αυτό ακούμε εμείς από τα επιμελητήρια. Κύριε Δέμπα, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Κύριε Δέμπα, η αλήθεια είναι ότι σας έχουμε ακούσει σε αρκετές συνεντεύξεις. Μιλάει ο κύριος Δέμπας. Και είχατε τονίσει και το χρονοδιάγραμμα για τα πρώτα ποσά της μη επιστρεπτέας προκαταβολής. Το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, λέει πριν τις γιορτές ή λίγο μετά τις γιορτές. Υπάρχει κάτι νεότερο που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι? Κοιτάξτε, πρωτού να πω σε αυτό, θα ήθελα λίγο να, στο προηγούμενο ζήτημα, θα ήθελα τουλάχιστον να τονίσω ότι όπως υπάρχει ημέρημνα για τους εργαζόμενους με την άδεια ειδικού σκοπού, όπως υπάρχει ημέρημνα για τους μακροχρόνιους ανέργους και τα επιδόματα που θα δοθούν στην κοινωνία, στους πολίτες, οι οποίες έχουν χαμηλό εισόδημα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να δει και η κυβέρνηση αυτές τις επιχειρήσεις, που δεν είναι και πολλές πάντως, εν πάση περιπτώσει, που ξεκίνησαν μέσα στο 2020, για το με ποιον τρόπο θα μπορέσει να τις στηρίξει. Εκτιμώ ότι όπως είχε βγει σε πρώτη φάση το επίδομα που είχαν δώσει τότε των 800 ή των 500 κάτι ευρώ, κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να υπάρξει μία μέρημνα για αυτές τις επιχειρήσεις και φυσικά ακόμα και το κομμάτι της επιστρεπτέας ή και της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, που από ό,τι φαίνεται θα ενισχυθεί και θα συνεχιστεί ίσως και μέσα στο 2021, θα πρέπει να υπάρχει και αυτή η μέρημνα για αυτές τις επιχειρήσεις. Τώρα, όσον αφορά για την μη επιστρεπτέα της περιφέρειάς μας, αυτό το οποίο κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα σαν Γενική Συνέλευση στον Δεσμό, με τηλεδιάσκεψη και με τον Στέφανο τον Γεωργιάδη, καταθέσαμε μία πρόταση τα επιμελητήρια, έτσι ώστε να υπάρξει συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ, με το Μητρό Αξιολογητών, για να μπορέσει να γίνει πολύ πιο γρήγορα η αξιολόγηση με έμπειρα και ικανά στελέχη του ενδιάμεσου φορέα και μάλιστα σε πολύ περισσότερο αριθμό, πάνω από 20-30 αξιολογητές θα μπορούσαν από αύριο κιόλας να αναλάβουν την αξιολόγηση των αιτήσεων, που προς στιγμής από ό,τι φαίνεται έχουν ξεπεράσει περίπου τις 13.000, πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς οι περισσότερες να μπορέσουν να αξιολογηθούν και φυσικά σταδιακά να αρχίσει και η εκταμείευση του ποσού, που όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Μέσα στις γιορτές ή μετά στις γιορτές ίσως πιθανόν θα γίνουν οι πρώτες εκταμείευσεις στις πρώτες επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει την αίτησή τους. Άρα προσπαθούμε και εμείς σαν επιμελητήρια να βοηθήσουμε την αξιολόγηση των προτάσεων μέσω του Δεσμού να είναι γρήγορος, άμεσος και αποτελεσματικός. Μάλιστα, και φυσικά, μιλήσαν όμως και για τα Χριστούγεννα οι πρόεδροι. Θα θέλουμε λίγο και το κλίμα των ημερών, γιατί αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι που ανήκουν στον εμπορικό κόσμο αλλά και επιχειρηματίες τονίζουν ότι μάλλον 15 Δεκεμβρίου και αν θα έχουμε. Ενώ σε κατηδίαν συζητήσεις αρκετοί είναι οι άνθρωποι που υποστηρίζουν, αγαπητοί πρόεδροι, ότι δεν πρόκειται να ανοίξουμε τουλάχιστον για το Δεκέμβριο και θα υπάρξουν οι σκέψεις για αρχές Ιανουαρίου. Κύριε Δέμπα, ποια είναι η δική σας πληροφόρηση? Κοιτάξτε, με αυτά τα οποία ακούμε, με αυτά τα οποία έτσι κι αλλιώς υπάρχει σαν διαρροή, αλλά πολλές φορές και από τα επίσημα χείλη υπουργών, οι οποίοι μας λένε ότι σταδιακά θα ανοίξει η αγορά, πρώτα το λιανικό εμπόριο, στη συνέχεια η εστίαση με αρκετούς περιορισμούς. Το βέβαιο είναι ότι 1 Δεκεμβρίου αποκλείεται να ανοίξει οτιδήποτε στη χώρα μας. Θα είμαστε αισιόδοξοι αν δούμε κάτι μετά τις 7 Δεκεμβρίου, έστω στα εμπορικά καταστήματα με τους όρους τους οποίους θα τεθούν. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με την εστίαση, που από ό,τι φαίνεται επίσης κάποιοι
θα λέγαμε, ιδιαίτερες δραστηριότητες όπως τα νυχτερινά μπαρ και η διασκέδαση δεν πρόκειται να ανοίξουν. Mm-hmm. Αναμένουμε να δούμε και εμείς πώς θα πάει η υγειονομική κατάσταση που είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση. Mm-hmm. Βλέπουμε οι θάνατοι να είναι σε τριψήφιο νούμερο. Επομένως, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πάνω απ' όλα η υγεία μας. Και εδώ θα είμαστε να δούμε πώς θα παλέψουμε και τα προβλήματα της οικονομίας στη συνέχεια. Για και την κατάλληλη οικονομική στήριξη φυσικά στις επιχειρήσεις, κύριε Δέμπα. Για εσάς η συγκεκριμένη περίοδος είναι ακόμα πιο σκληρή. Να πούμε ότι η Ονειρούπολη, αν δεν, που δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος, καταλαβαίνουμε την οικονομική κατάρρευση συνολικότερα των μελών σας σε αρκετά επίπεδα. Στον τουριστικό τομέα, στα ξενοδοχεία σας, στο λιανεμπόριο, σε απλές επιχειρήσεις, σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ποιο είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή στην αγορά της Ράμας, ειδικά για το χάσιμο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και ορτών? Θα σας πω, θα μου επιτρέψετε δύο επισημάνσεις. Mm-hmm. Δεν περιορίζουμε τη ζημία μόνο σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Όπως ξέρετε, αυτή η ζημία είναι εδώ και ένα χρόνο περίπου σε εξέλιξη. Άρα οτιδήποτε επιβαρυντικό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Το δεύτερο lockdown αναμφισβήτητα έχει προκαλέσει σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και δυστυχώς το επιδημιολογικό φορτίο, η επιδημιολογική εικόνα την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε, ειδικά μάλιστα με τις ανακοινώσεις για πιθανό και τρίτο ρεύμα μέσα στους πρώτους μήνες του 2021. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση εκτός του υγειονομικού προβλήματος, του οικονομικού προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί άμεσα και γρήγορα δίπλα στις επιχειρήσεις. Πάνω σε αυτό το κομμάτι οφείλω να πω σήμερα ότι ήδη κατατίθενται και εδώ πρέπει να δούμε το θετικό του πράγματος. Ήδη κατατίθενται στους λογαριασμούς, ήδη ίσως έχει γίνει τώρα που μιλάμε, 420 εκατομμύρια ευρώ από την επιστρεπτέα προκαταβολή των πρώτων δικαιούχων, οι οποίοι στον αριθμό ήταν περίπου 30.000 μέχρι την Κυριακή ήταν οι αιτήσεις, των πρώτων δικαιούχων της επιστρεπτέας προκαταβολής. Αυτό δείχνει και μία αμεσότητα όσον αφορά την τροποποίηση, αν θέλετε, και των διαδικασιών της επιστρεπτέας προκαταβολής για να πάει γρήγορα το χρήμα στον κόσμο που το έχει ανάγκη. Το δεύτερο που έχω να επισημάνω είναι ότι η μη επιστρεπτέα της περιφέρειας με τις διαδικασίες, όπως είπε και ο Μάρκος Οδέμπας, ο αγαπητός συνάδελφος, της επιτάχυσης των διαδικασιών με τη συνεισφορά των επιμελητηρίων είναι δεδομένη στη συνεργασία με την ΕΦΕΠΑΕ, μόνο που θα έπρεπε να έχουν προσθεθεί ήδη και κάποιοι ΚΑΔ που είναι περίπου στον αριθμό 60, οι οποίοι δεν έχουν μπει στη λίστα την συγκεκριμένη της μη επιστρεπτέας περιφέρειας και αφορούν κυρίως επαγγέλματα τα οποία ήδη βρίσκονται στη λίστα του Απριλίου του Υπουργείου Οικονομικών. Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι αυτά τα κάθε θα πρέπει να προσθεθούν για να πιάσουμε το σύνολο των επιχειρήσεων που πλήττονται. Το τρίτο, το ερώτημά σας όσον αφορά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας εν ώψη των Χριστουγέννων, να σας πω ότι ήδη το πρόβλημα είναι τεράστιο για όσες επιχειρήσεις δεν είχαν την ετοιμότητα να μετεξελιχθούν στην εξαποστάσεως ηλεκτρονική παρουσία τους, στον χώρο του εμπορίου κυρίως. Mm-hmm. Αν μη τι άλλο όμως, το κλείσιμο της αγοράς γενικότερα έχει δημιουργήσει ασφυκτικές καταστάσεις. Βεβαίως, στον κλάδο του τουρισμού δεν το συζητάμε πλέον. Ναι. Έχουμε πάλι θέμα με τον κύριο Γεωργιάδη και τη σύνδεση. Ναι, έχουμε κάποιο θέμα με την σύνδεση του κύριου Γεωργιάδη. Βέβαια, κύριε Δέμπα, επειδή όση ώρα μας μιλούσε ο κύριος Γεωργιάδης, δεχτήκαμε και ένα μήνυμα από μια τηλεθεάτρια, η οποία μας μετέφερε ότι υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο θίξαμε από την αρχή. Κραυγή αγωνίας, μάλιστα, από την ίδια. Άνοιξε λίγο πριν την καραντίνα το κατάστημά της, όπως τονίζει. Δεν λέει ποια περιοχή όμως. Και ο λογιστής της είπε ότι δεν θα λάβει καθόλου χρήματα από το πρόγραμμα επιστρεπτέας και μη επιστρεπτέας. Είναι αυτό το οποίο αναλύουμε και εμείς τώρα και αναφέρει μάλιστα ότι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οικονομικά η ίδια. Κοιτάξτε, πράγματι έτσι είναι. Είναι η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανοίξει μέσα στο 20 είναι πραγματικά ασφυκτική. Φαντάζεστε ότι αυτές οι επιχειρήσεις τόλμησαν να επενδύσουν έστω λίγο πριν, αλλά και κάποιες και μετά, γιατί είχαν ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επένδυσης τους. Mm. Μιλάμε, έχουν ξοδέψει για να στήσουν το χώρο τους, έχουν προμηθευτεί προϊόντα, πρώτες ύλες ή οτιδήποτε άλλο ήταν αναγκαίο. Ξαφνικά κλείνουν για περίπου 2 μήνες, τον Απρίλιο-Μάιο. Η οικονομία, παρόλο που ανοίγει το καλοκαίρι, δεν έχει την δυναμική που είχε σε άλλες χρονιές.
Και φυσικά έρχεται ένα δεύτερο κλείσιμο τώρα μέσα στον Νοέμβριο, που θα κρατήσει και αυτό περίπου ένα μήνα. Άρα πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Και είναι σε απόγνωση όχι μόνο γιατί είναι το πρόβλημα της επιβίωσής τους. Το έχω ξανατονίσει ότι το πρόβλημα είναι διπλό και για το πώς θα μπορέσει να επιβιώσει ο επαγγελματίας. Γιατί μην νομίζετε ότι όλοι οι επαγγελματίες έχουν τον πλούτο μέσα από τη δραστηριότητά τους. Χιλιάδες εξ αυτών βιοπορίζονται. Δηλαδή βγάζουν τα προστοζήν, βγάζουν για παράδειγμα 800 ή 1000 ευρώ το μήνα προκειμένου να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Και σε δεύτερη φάση έρχεται και το κομμάτι της επαναλειτουργίας τους, της επανεκκίνησης των καταστημάτων τους μετά το άνοιγμα από το lockdown. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά αυτοί οι επαγγελματίες σαν μια ηρωική προσπάθεια να λειτουργήσουν βλέπουν ξαφνικά ότι έχει μπει μια, θα λέγαμε, ένας βρόγχος, μια αγχώνη στο κεφάλι τους. Και αναζητούν οπωσδήποτε και τη στήριξη του επιμελητηρίου που θα μεταφέρει και μεταφέρει συνεχώς αυτά τα οποία λέγονται, αλλά πολύ περισσότερο να ακούσουν οι κυβερνώντες, είτε είναι κεντρικά είτε είναι περιφερειακά, για να δώσουν μια λύση, μια στήριξη άμεσα, χθες, αν είναι δυνατόν, σε αυτές τις επιχειρήσεις, αυτούς τους επιχειρηματίες που είναι και αυτοί κομμάτι της κοινωνίας. Είναι συμπολίτες μας, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τους βλέπουμε καθημερινά. Αύριο θα σας είπα, θα έχω και περισσότερα στοιχεία πιο αναλυτικά για να δούμε πραγματικά ότι αυτοί οι επιχειρηματίες πρέπει το συντομότερο δυνατόν να έχουν μία διέξοδο στο πρόβλημά τους. Αλλιώς, πλέον ότι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, να ξανανοίξουν, θα έχουμε και πρόβλημα του πώς θα επιζήσουν. Δημιουργούμε δηλαδή μία νέα γενιά υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, το οποίο αυτό θα το πούμε μπροστά μας πολύ σύντομα. Έτσι είναι. Κύριε Γεωργιάδη, και από εσάς σας έχουμε εκ νέου πάλι στη σύνδεση. Έχει διακοπή στο ίντερνετ γι' αυτό γενικώς. Δεν πειράζει και εμείς έχουμε θέμα με το ίντερνετ σήμερα. Κοιτάξτε, αν μου επαναλάβετε την ερώτηση, ότι δεν την άκουσα. Όχι, ερώτηση τηλεθεάτρες προς τον κύριο Δέμπα. Σας ακούμε προσεκτικά για την ολοκλήρωση της σκέψης σας. Τοποθέτηση, αν θέλετε, κύριε Γεωργιάδη, από τηλεθεάτρια η οποία μας παρακολουθεί από κάποια περιοχή, δεν αναφέρει το τζιπ τοποθεσία και καλά κάνει. Για κραυγή αγωνίας από την ίδια, ότι άνοιξε λίγο πριν την καραντίνα και ο λογιστής της είπε ότι δεν θα πάρει κάποια χρήματα από επιστρεπτέα ή μη επιστρεπτέα και η ίδια είναι πραγματικά σε έκτακτη ανάγκη, όπως μεταφέρει. Σας είπα, πραγματικά έτσι είναι και νομίζω ότι είναι όχι η ώρα, έπρεπε να ήταν από πριν αυτό, αλλά λέμε τώρα, έστω τώρα, άμεσα να αναθεωρηθεί το σκεπτικό και να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις λειτουργήσαν το 2020, έναρξη δραστηριότητας το 2020. Πρέπει να βρούμε αυτή τη φόρμουλα. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε πραγματικά και τους δύο προέδρους για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Δέμπα. Καλό σας μεσημέρι. Και φυσικά θα το παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα, δεν θα το αφήσουμε έτσι, και με τα επιμελητήρια και με τους εμπορικούς συλλόγους στο σύνολο της περιφέρειας. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα με αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες άνοιξαν λίγο πριν την καραντίνα ή και αρχές του 2020 και δεν παίρνουν κάποια χρήματα στο λογαριασμό από την επιστρεπτέα και τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή.